Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό unboxing. Δεν είναι ούτε κινητό ούτε tablet. Είναι μια φιγούρα, συγκεκριμένα είναι το Right Hand of Doom του Hellboy. Επειδή είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν της σειράς Hellboy, των comics, των ταινιών, οτιδήποτε έχει βγει με το Hellboy. Και τώρα τελευταία έχω αρχίσει και παίρνω αρκετά TFK Hellboy για να τα διαβάζω. Λοιπόν, είδα αυτή τη φιγουρίτσα από τα 29 ευρώ που κυκλοφορούσε, η τιμή της έπεσε στα 25 και αποφάσισα να την πάρω, να την ανοίξω, γιατί δεν ξέρω, μ' άρεσε, πάντα ήθελα να πάρω μια φιγουρά από το Hellboy και για αρχή νομίζω είναι μια πολύ καλή τιμή. Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο περίμενα, αλλά και πάλι για τα χρήματα της είναι αρκετά καλή. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι. Όσοι ξέρετε τον ήρωα Hellboy, το δεξί του χέρι έχει αντικατασταθεί από αυτό εδώ το πρέτρινο χέρι, όπως φαίνεται μάλλον, με συγχωρείτε, στο κουτί. Και αυτό εδώ είναι το κλειδί για να φέρει την καταστροφή του κόσμου σύμφωνα με το κόμικ. Πολύ γαμάτο, συνιστώ να το διαβάσετε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το πήρα από το Gemma Comics. Θα βάλω το link στο description. Έχω πάρει πάρα πολύ όμορφο κόμικ σε πολύ συμφέρουσες και οικονομικές τιμές. Το κουτί από πίσω βλέπουμε ότι έχει το χαρακτήρα Hellboy, επίσης δίνουν και την προτομή του, το άλλο που τη σειρά είναι η τεράστια προτομή του Hellboy από την ταινία. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε λίγο, δεν μην καθυστερούμε πάρα πολύ. Αν και κανονικά θα σκεφτόμουν ότι ίσως θα το κρατώ σε κουτί, αλλά όπως έχω πει και σε πιο παλιά συλλεκτικές όταν έχω κάνει, δεν υπάρχει νόημα να παίρνουμε κάτι για να μην το χαρούμε. Εντάξει, δεν λέω, σίγουρα δεν θέλουμε να το σκονίσουμε, δεν θέλουμε, αλλά όλα αυτά τα παίρνουμε για να χαιρόμαστε. Οπότε δεν βρίσκω κανένα νόημα να το τρώει το ράφι μέσα στο κουτί του. Λοιπόν, στην αλήθεια έχει μια περίεργη μυρωδιά η συσκευασία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Right Hand of Doom. Από εδώ δεν χρειάζομαι κάτι, αυτό ας φύγει μακριά. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Οπότε, ας ανοίξουμε το Right Hand, να το δούμε πώς είναι. Α, είναι δεμένο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Ναι, ξέρω ότι δεν εντυπωσιάζει με τον όγκο του ή με το μέγεθός του. Επίσης, έχει, νομίζω σαν λάδι είναι αυτό το οποίο το περιβάλλει γύρω-γύρω. Κάτι σαν λάδι είναι, νομίζω. Τώρα γυρνάει αυτό. Αυτό γυρνάει κανονικά. Έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Πολύ όμορφη κατασκευή. Αν και η επιφάνειά του όντως μυρίζει κάτι σαν λάδι, δεν ξέρω για ποιο λόγο και πώς, θα το τσεκάρω. Λοιπόν, ίσως να, καθώς κατά την κατασκευή του, αυτό δεν βγαίνει. Εδώ βλέπουμε το Hellboy. Από ό,τι βλέπω είναι ζωγραφισμένο στο χέρι, είναι σίγουρα ζωγραφισμένο στο χέρι ο τίτλος. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πλαστικό. Πολύ όμορφο, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως το βλέπω το συγκεκριμένο σαν φιγούρα φαίνεται αρκετά συμπαγής. Πλαστικό είπαμε είναι, αλλά είναι αρκετά συμπαγής πλαστικό. Έχει και το stand του, έχει τη βάση του. Λοιπόν, τώρα για να μην λερώσει κιόλας, μισό λεπτάκι. Θα το στηρίξω πάνω εδώ, γιατί σας είπα ότι περιβάλλεται από ένα υγρό σαλάρι γυαλίσματος. Μυρίζει λάδι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Right Hand of Doom, ένας από τους αγαπημένους μου ήρωες. Είναι μια φιγούρα που θα κοσμήσει τη συλλογή μου με φιγούρες και είπα ευκαιρία είναι από τη στιγμή που θα το διακοσμήσω και το πήρα να το ανοίξω να το δείξω και στο κανάλι. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό unboxing και ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήμουν ο Κώστας, check now, γράψτε μου από κάτω ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας ήρωες από κόμιξ και μοιραστείτε το μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.